Σε τι μας χρησιμεύει ο αισθητήρας απόστασης που γνωρίσαμε στην προηγούμενη δραστηριότητα? Σε πολλά πράγματα. Μεταξύ άλλων, στο να ενεργοποιούμε ένα συναγερμό όταν κάποιος πλησιάζει πολύ κοντά στον αισθητήρα. Μια τέτοια περίπτωση είναι ο συναγερμός προσέγγισης που λειτουργεί ως υποβοήθηση στο παρκάρισμα των αυτοκινήτων, ειδοποιώντας έγκαιρα τον οδηγό. Θα προσθέσουμε δηλαδή αυτόν εδώ το βομβητή, buzzer, στο κύκλωμα αλλά και στον κώδικα. Προτείνω σε όποιον δεν έχει δει το προηγούμενο βίντεο να μην δει κατευθείαν αυτό. Για αυτή τη δραστηριότητα θα χρειαστούμε τον μετρητή απόστασης υπερήχων που κατασκευάσαμε στο προηγούμενο βίντεο. Και θα προσθέσουμε ακόμα έναν ηχητικό βομβητή ή active buzzer και δύο καλωδιάκια για να το συνδέσουμε. Ας θυμηθούμε από την προηγούμενη δραστηριότητα πως ο αισθητήρας υπερήχων έχει 4 ποδαράκια: τη γύρωση, την τροφοδοσία, το trigger και το echo. Στο κύκλωμα θα προσθέσουμε το βομβητή στο pin 5 και στην πηγή, ενώ στον κώδικα θα προσθέσουμε μία ακόμα συνθήκη if για να ελέγχει αν η απόσταση είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη από το επιθυμητό. Άρα λοιπόν πρέπει να καθορίσουμε και εδώ μία τιμή απόσταση για την οποία θα ενεργοποιείται ο βομβητής, το λεγόμενο alarm range. Εμείς για λόγους ευκολίας έχουμε θέσει το όριο στα 10 cm, αλλά μπορείτε να το προσαρμόσετε ανάλογα με τις ανάγκες σας. Συνδέουμε τον buzzer έτσι ώστε το κοντό ποδαράκι να φεύγει μετά προς τη γύρωση. Προσοχή, γιατί όταν το κουμπώσουμε πρέπει να θυμόμαστε ποιο ήταν το κοντό, γιατί δεν θα το βλέπουμε. Άρα αυτό πάει στη γύρωση. Και το δεύτερο καλώδιο από το θετικό πόλο του buzzer στο πινάκι 5. Το κύκλωμά μας είναι έτοιμο. Πάμε να προγραμματίσουμε. Ο κώδικας είναι ο ίδιος με το προηγούμενο βίντεο. Η βασική προσθήκη είναι το alarm pin που έχουμε θέσει να είναι το 5, δηλαδή από εκεί πέρα που θα φύγει η έξοδος για το βομβητή. Ο πίνακας 20 στοιχείων που ορίζουμε με όνομα α έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Επί της ουσίας, τις τιμές της απόστασης τις καταχωρούμε σε έναν πίνακα και μετά παίρνουμε το μέσο όρο τους για να έχουμε μικρότερο σφάλμα. Επίσης, υπάρχει και η λογική μεταβλητή ignore, η οποία θα γίνει true, δηλαδή αληθής, όταν κάποια τιμή είναι παράλογη και έτσι δεν θα τη συμπεριλάβουμε στο μέσο όρο για να μην χαλάσει το αποτέλεσμα. Πριν ξεκινήσουμε, φροντίζουμε να μηδενίσουμε όλα τα νούμερά μας, το σύνολο, το μετρητή για την επανάληψη και το counter, και κατά τα άλλα είμαστε στο ίδιο πλαίσιο. Ξαναβλέπουμε και πάλι τον έλεγχο αν είμαστε εντός ορίων, για να ξέρουμε ότι το μηχάνημά μας δουλεύει κανονικά. Στη συνέχεια, ελέγχουμε κάθε τιμή που παίρνουμε ξεχωριστά για να δούμε αν αξίζει να συμπεριληφθεί στο μέσον όρο. Αν δεν αξίζει, η ignore θα γίνει true. Αλλιώς, παραμένει false. Τέλος, στο τελευταίο if, ελέγχουμε τρεις συνθήκες. Πρώτον, αν η απόσταση είναι μικρότερη από το alarm range, δηλαδή έχουμε φτάσει σε επικίνδυνη απόσταση. Δεύτερον, αν οι τιμές που έχουμε μαζέψει είναι ικανός αριθμός ώστε να μετράει ο μέσος όρος τους, δηλαδή πάνω από 20. Και τρίτον, αν το ignore είναι false. Αν συμβαίνουν όλα αυτά, τότε το πινάκι 5 γίνεται high και χτυπάει ο συναγερμός. Για οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, το πινάκι γίνεται low. Αφού φορτώσαμε τον κώδικα, πάμε να ελέγξουμε πώς δουλεύει. Και για να είμαι και πιο παραστατικός, ας κάνουμε ότι παρκάρουμε. Μάλιστα, πλησιάζουμε σιγά σιγά το εμπόδιο και όταν φτάσουμε στα 10 εκατοστά, χτυπάει. Όσοι από εσάς που ήταν το προηγούμενο βίντεο είχαν προβλέψει ότι η ακρίβεια είναι αρκετή για βοήθημα παρκαρίσματος, τώρα δικαιώθηκαν.